Ε, έχετε εξετάσει πάρα πολλέ υποθέσει ε, που αφορούν ε, πρόσφυγε που ήθελαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους δοθεί πίσω η περιουσία τους ώστε να μπορέσουν να τη διαχειριστούν για να έχουν μέλλον. Και να λέμε και τους τραβού το δίκιο, γιατί μάθαμε μέσα από αυτή την εκπομπή να μιλάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Ε, Στα τέσσερα χρόνια είναι πάρα πολλά και κάποιο ο οποίο είχε περιουσία στα κατεχόμενα και εδώ δεν έχει τίποτα ή δεν είχε τίποτα. Βεβαίω. Ποιο μπορεί ε, να μην δει αυτό το οδίκιο του συγκεκριμένου ανθρώπου ή των συγκεκριμένων ανθρώπων. Κοιτάξτε, 44 χρόνια είναι πάρα πολύ χρόνο. Mm -hmm. ε, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι το 1974, όταν έγινε η εισβολή. Η προτεραιότητα του κράτους μας ήταν να στεγάσει τους πρόσφυγες. Οι άνθρωποι δεν είχαν που να μείνουν και έπρεπε το κράτος mm -hmm. να πάρει κάποιες αποφάσεις πολιτικής για να στεγάσει τον κόσμο. Αλλά 44 χρόνια μετά δεν μπορεί να είναι οι ίδιες αποφάσεις πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι το κράτος τώρα θα πρέπει να αρχίζει να δίδει είτε βοήθεια, είτε να αποζημιώνει, είτε τέλο πάντων να προσφέρει μια αρρωγή σε άτομα που είναι ιδιοκτήτε περιουσιών στα κατεχόμενα, σε συνάρτηση της αξίας ή του εμβαδού αυτών των περιουσιών. Δηλαδή, όταν το 1974 έχασε κάποιο το σπίτι του, είτε είχε περιουσία στα κατεχόμενα, είτε δεν είχε, το ήταν να του βρούμε μια στέγη. Mm. αυτό το κάναμε. Mm -hmm. ε, τώρα πιστεύω ότι πρέπει το κράτος να έρθει αρρωγός στου ε, ιδιοκτήτε περιουσιών στα κατεχόμενα σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα αυτών των περιουσιών και να τους δώσει κάποια βοήθεια και για να μην λέμε θεωρίες. Κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο στήριξης ιδιοκτητών κατεχωμένων περιουσιών. Αυτό το ταμείο α, θα πρέπει να πρικοδοτηθεί κάθε χρόνο με ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομμυρίων. Mm -hmm. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά λεφτά για τον προπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας να δώσει στους εκτοπισμένους 25 εκατομμύρια. Από αυτά τα 25 εκατομμύρια άτομα τα οποία κατά προτεραιότητα έχουν πάει στην Επιτροπή κινήτων τώρα και έχουν πάρει προσφορά για να πουλήσουν τη γη τους θα μπορούν να πηγαίνουν σε αυτό το ταμείο και στην τιμή που η Τουρκία προσφέρει ε, να αγοράσει αυτή την περιουσία η οποία κατά γενική ομολογία είναι πάρα πολύ χαμηλή θα μπορεί το κράτος μας να αγοράζει αυτή την περιουσία, να πληρώνει αυτό το ποσό με μια διαφορά. Θα μπορεί το άτομο αυτό να αγοράσει πίσω την περιουσία του σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια όταν επιτέλους ορθοποδήσει και τα φέρει βόλτα ε, τα οικονομικά του και θα πληρώνει πίσω στο κράτος την αξία που πλήρωσε σήμερα το κράτος πλέον τον τόκο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα έρθει αρρωγός σε αυτούς τους ανθρώπους και θα καλύψει τις απαιτήσει αυτών που είναι πράγματι απελπισμένοι διότι πάρα πολλοί είναι οι συμπολίτε μας οι οποίοι έχουν προσφύγει στην Επιτροπή Ακινήτων και θέλουν να πουλήσουν την περιουσία τους διότι τους έχουν φάει τα χρέη Τέλο τέλος πάντων η οικονομική κρίση τους έχει καταστρέψει νομίζω Εντάξει, δεν χρειάζεται να περιγράψω το τι γίνεται μια πίεση τώρα ξανά δηλαδή σε κάποια αναφάση. είχα σταματήσει να προσφεύγουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων της Τουρκίας. Τώρα όμως ξανά άρχισε αυτό, διότι τους έχουν πνίξει και τα χρέη. Και αλλά ο κόσμο είναι και απελπισμένος. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπει καμιά προοπτική. στα είναι... βλέπει... 4 χρόνια είναι πάρα ναι. πολλά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει πεθάνει. Έχουμε προβλήματα διότι όταν κάποιος δεν διαχειριστεί την περιουσία του πριν πεθάνει, οι κληρονόμοι την, την παίρνουν εξ αδιαρέτου. δηλαδή πέθανε ο πατέρας, υπάρχει η μητέρα και δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι από ένα τρίτο. Ναι. Α, ενώ αν ο πατέρα πριν πεθάνει έκανε τι σωστέ διευθετήσει και μοίραζε την περιουσία του, θα μπορούσε ο κάθε κληρονόμο να την διαχειριστεί όπω ναι. θέλει. Αν, αν έχει, α πούμε, έξι οικόπεδα, αντί να πάρει από ένα τρίτο στα έξι οικόπεδα, να πάρει δύο οικόπεδα εσύ, δύο αδερφό σου και δύο άλλο σου αδερφό. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένα θα μπορεί να κάνει αυτό που εκείνο νομίζει. Και... Κανείς δεν ξέρει την οικονομική κατάσταση του άλλου, κανείς δεν ξέρει ε, τις ανάγκες που έχει κάθε συμπολίτη μας και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα του ατόμου να αποφασίσει τι να κάνει με την περιουσία του. Ε, δυστυχώς τα πράγματα είχαν είναι δύσκολη. Είχαν συνοδευτεί πάρα πολλέ φορές όταν είχαν προσφύγει και στην Επιτροπή Αποζημιστικών της Τουρκίας πάρα πολλοί ε, τους είχαν επικρίνει. Και είχαν πει α, α, ούτε λίγο ούτε πολύ. Του ταβελώ. Αυτοί είναι οι Πηγαίνουν να απ πάρουν την περιουσία. Δεν περιμένουν τη λύση του Κυπριακού. Και ανακάτευαν με τέτοιο τρόπο την τράμπουλα, δίνοντα ε, άλλα συνθήματα προ τα έξω. Βέβαια, που... είναι, είναι γνωστό ναι. αυτό. Το τι άκουγαν οι άνθρωποι που πήγαιναν στην Επιτροπή Ακινήτων δεν περιγράφεται. Αλλά εγώ δεν θέλω να έρθω στα συνθήματα. Mm. Εγώ θέλω να έρθω στην πραγματικότητα. Στην ουσία. Το ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει δική του περιουσία στα κατεχόμενα, αυτό είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, mm -hmm. όπου διασφαλίζει τις αποφάσεις, τις περιουσίες μας στα κατεχόμενα. Νομίζετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βλάκας, νομίζετε ότι είναι προδότης, νομίζετε ότι θέλει να πάει να πουλήσει την περιουσία του στο 1 πέμπτο της τιμής που ενδεχόμενα να πουλιέται στις ελεύθερες περιοχές. Αντίθετα, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει ως κράτος να το αντιμετωπίσουμε. Ε, και το Ταμείο Στήριξης Ιδιοκτητών, Ιδιοκτητών Κατεχωμένων Περιουσιών ε, είναι η πιο απλή λύση. Και δηλαδή, ο σκοπός που δηλαδή, έφτασα ναι. στο 25 ναι. εκατομμύρια το χρόνο Για... δεν είναι μια θεωρητική θέση. Ε, η Επιτροπή Ακινήτων είναι εκεί από το 2006. Τώρα είμαστε στο 2018. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Έχουν πληρωθεί περίπου... 300 εκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο, αν κάνουμε τη διαίρεση, είναι περίπου 25 εκατομμύρια το χρόνο. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν το ποσό των 25 εκατομμύριων θα μπορούσε κάλλιστα το κράτος να το διαθέσει, με σκοπό την στήριξη αυτών των συμπολιτών μας, οι οποίοι, εάν όλα τα πράγματα πάνε καλά, θα μπορούν να αγοράσουν πίσω την Σε περιουσία της. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, mm -hmm. το κράτος θα yeah. τους βοηθήσει και θα βοηθήσει και τον, και τον εθνικό σκοπό, κρατώντας αυτές τις περιουσίες σε ελληνοκυπριακά χέρια. Θέλω να σας ρωτήσω, ε, αυτές οι περιουσίες που αφορούν τα 300 κάτι εκατομμύρια ευρώ... Ε, Πόσοι πρόσφυγε είχαν από τα θέα. έχουμε αριθμού. Δεν, δεν έχω του αριθμού, το δυστυχώ. Ποιε περιοχέ. Είναι... Δεν ξέρω, πρέπει κάποιο να τρέξει στην ιστοσελίδα τη Επιτροπή Ακινήτων. Μάλιστα. Τα ονόματα των αντόμων δεν φαίνονται, διότι είναι εμπιστευτικά. Ναι. Οι περιοχέ, αν δεν κάνω λάθο, φαίνονται και το εμβαδό φαίνεται. Ε, δεν έχω καθόλου τα στατιστικά, θα μπορεί όμω κάποιο ναι. να τρέξει Αυτός... στο διαδίκτυο και να τα βρει. Λοιπόν. Ε, το συγκεκριμένο το θέμα είναι σημαντικό, ναι. διότι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι και πουλούν όσα όσα την περιουσία τους, ενώ θα μπορούσε το δικό μας κράτος να αποτρέψει αυτό. Mm -hmm. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενδιαφέρεται το κράτος αρκετά για να το κάνει. Για ποιο λόγο ε, υπάρχει αυτή η άρνηση και το, το ότι δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή ε, θεωρεί, υπάρχει ένας φόβος ότι αν τώρα κάτσουμε και χτίσουμε αυτό το ταμείο ε, και μπούμε σε αυτή τη λογική ίσως ε, προεξοφλούμε ε, για την λύση επανένωση της πατρίδας μας. Ναι, δεν ξέρω. Mm. Δε, 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 Θεωρείτε δε, ότι οι μισθητράφοι των διαπραγματεύσεων το μπορούν να το διαχειριστούν και να μην περάσει αυτό ναι, το κίνημα. Ε, δεν, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Εγώ ξέρω βλέποντας τον κόσμο που είναι απελπισμένος. Και βλέπω ότι μετά από τη ε, ε, γεγονότα στην Ελβετία ε, ναι. το 2017, ο κόσμος... είναι πράγματι απελπισμένο, δεν ξέρει τι θα κάνει και η μόνη λύση που βλέπουν είναι αυτή. Και η εισήγηση για αυτή την, ναι. αυτό το ναι. ταμείο στήριξη ε, νομίζω είναι ιδανική, διότι αν πράγματι αυτοί οι άνθρωποι πουλούν τι περιουσίε του σε εξευτελιστικέ τιμέ και το κέρδο το παίρνει η Τουρκία, τότε με ακριβώ την ίδια λογική το κέρδο θα το παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή, και αν... θα του δώσει και τη, την ευκαιρία, ευκαιρία ακριβώς. όταν και εφόσον τα οικονομικά πάνε καλύτερα, 5, σε 5, 10, 10, 15 χρόνια, να πάρει πίσω την περιουσία του. Ακριβώ. είναι σωστή, αυτό σημαίνει ότι μόνο 20% των εκτοπισμένων θα επιστρέψουν. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε διαπραγματεύσεις mm -hmm. και λέμε ποιο θα έχει προτεραιότητα, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης, κάνουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις μόνο για το 20% των εκτοπισμένων. Κατά συνέπεια, το άλλο 80% των yeah. εκτοπισμένων... Τέσσερι στου πέντε, δηλαδή, δεν θέλουν να πάνε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση για του δικού του λόγου. Ναι. Δεν το εξετάζω. Και αυτοί οι άνθρωποι αναμένουν ότι θα πάρουν κάποια αποζημίωση. Εγώ δεν είδα ακόμα να συζητούμε τα ποσά των αποζημιώσεων που θα πάρουν από την Τουρκία αν αποφασίσουν ε, να πουλήσουν αυτή την περιουσία. Και για μένα και για όλον αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Θα παρέλθω σε λίγο να μας πείτε αν έχετε κάποια στοιχεία άποψη θα έχετε για τις εκτιμήσεις, σε ποια βάση γίνονται, σε ποιες αξίες γίνονται αυτές οι εκτιμήσεις και στο τέλος μιλάμε για ξεπούλημα α, των περιουσιών. Mm. Θα το συζητήσουμε σε λίγο, πάμε να ακούσουμε τον κόσμο γιατί περιμένει στην γραμμή.